Είστε μια θεατρική ομάδα. Ποια είναι η ιστορία σας? Από πότε ξεκινήσατε, πότε ιδρυθήκατε? Μεγάλη ιστορία μας. Είμαστε C4 Circus. Ιδρυθήκαμε το 2008 στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινήσαμε ερασιτεχνικά σε φοιτητική ομάδα, τη φοιτητική ομάδα του Πολυτεχνείου. Αποφασίσαμε κάποια στιγμή να πάρουμε ένα μονοπάτι πιο επαγγελματικό, να φτιάξουμε αυτήν την ομαδούλα που έγινε ομαδάρα στην πορεία. Και εξ αρχής έτσι όπως σας βλέπω. Πλην του κύριου Παπαδομιχελάκη. Γι' αυτό μπήκα τελευταίος. Ήταν συμβολικό. Η τελευταία προσθήκη της ομάδας. Δουλεύαμε στη Θεσσαλονίκη για πολλά χρόνια, ώσπου αναγκαστικά, γιατί τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη μάλλον δεν είναι και πολύ ωραία καλλιτεχνικά. Γιατί... είπαμε να δοκιμάσουμε την τύχη μας στην Αθήνα. Γιατί δεν είναι ωραία καλλιτεχνικά? Γιατί είναι μια πόλη με ζωή. Με ζωή. Και καλλιτεχνική, δηλαδή πάρα πολλοί καλλιτέχνες έχουν ξεκινήσει από εκεί. Έχετε. Άρα γιατί είπες είναι δύσκολα? Γιατί η καλλιτεχνική ζωή, νομίζω, προσωπική μου γνώμη, στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ περιορισμένη. Δηλαδή είναι θέμα το πόσα θέατρα λειτουργούν εκεί πέρα, ας πούμε, και τι δυνατότητες έχουν νέες ομάδες να δουλέψουν και να κάνουν παραστάσεις. Κυρίως αυτό, νομίζω. Ναι, γιατί ο κόσμος στηρίζει το κρατικό θέατρο, οι Θεσσαλονίκοι το στηρίζουν. Απλά τις νέες ομάδες είναι λίγο πιο δύσκολο. Δηλαδή είσαι στο κρατικό ή είσαι ερασιτέχνης. Αλλά δεν μπορείς να πει ο αυτό. Κάπως μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι στη Θεσσαλονίκη ατομικά ίσως ο καθένας θα μπορούσε να κάνει κάτι, αλλά σαν ομάδα δεν υπήρχαν δρόμοι πολύ ανοιχτοί. Υπήρχαν δρόμοι πολύ συγκεκριμένοι μέχρι ενός σημείου. Καλά, και αλήθεια είναι ότι κατεβήκαμε εκεί περισσότεροι για να μπούμε σε καλές δραματικές σχολές. Οι καλύτερες είναι στην Αθήνα. Πώς γίνεται η σκηνοθέτηση? Υπάρχει σκηνοθέτης, ένας από εσάς παίζει τον ρόλο του σκηνοθέτη? Δεν δουλεύουμε με σκηνοθέτη. Έχουμε κάνει 2 παραγωγές με σκηνοθέτη στη Θεσσαλονίκη και 3 με συλλογική σκηνοθεσία. Δηλαδή αυτή είναι η τρίτη μας δουλειά χωρίς κάποιον έτσι, ισχυρά επικεφαλής. Μου κάνει εντύπωση αυτό στον εξής λόγο, ότι έχουμε συνηθίσει το σκηνοθέτη να είναι κάπως ο θεός μιας παράστασης, δηλαδή αυτός που διαμορφώνει την παράσταση. Όταν είσαστε 2, 4, 6, 7 άτομα, πώς συνδιαμορφώνετε, τι άποψη θα έχει μια παράσταση, ένα έργο? Με δυσκολία. Πολύ συζήτηση. Με κόπο. Αλλά και έχει ένα ενδιαφέρον, πολύ δικό του ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Δηλαδή... οκτάει δυναμικές που δεν μπορούσες να φανταστείς μεμονωμένα ως ατομικότητα. Όταν συνδιαμορφώνουν 7 άτομα, ξαφνικά ξεπηδάνε ιδέες και κατευθύνσεις που δεν μπορούσες να φανταστείς. Και νομίζω πιο πολύ στόχος μας ούτως ή άλλως με αυτή τη διαδικασία είναι όντως να δούμε πού πάει, μέχρι πού πάει, πώς λειτουργεί. Δεν είναι δηλαδή σκοπός μας να αποδείξουμε ότι γίνεται ή ότι γίνεται έτσι. Θέλουμε να δούμε πώς γίνεται και αν γίνεται και μέχρι πού γίνεται. Είναι μια διαδικασία έρευνας, λοιπόν, στην οποία έχουμε μπει ήδη με το κάτι διαφορετικό. Συνεχίστηκε με το ίδιο μέτρο, συνεχίζουμε και με αυτήν την παράσταση και χαρτογραφούμε κάπως μια περιοχή, βήμα-βήμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε σιγουρευτεί, όπως είπε και ο Παύλος, ότι αυτό γίνεται ή ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ή ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος. Σίγουρα έχουμε μία εμπειρία μέσα από αυτές τις δουλειές και σίγουρα έχουμε την εμπειρία του ποια πράγματα δεν έχουν λειτουργήσει. Οπότε συνεχίζουμε το ψάξιμο. Ήθελα να πω κάτι πολύ προσωπικό, το οποίο για μένα, δηλαδή αυτή η διαδικασία είναι επιλογή και στάση ζωής. Δηλαδή οι συλλογικές διαδικασίες ούτως ή άλλως είναι χρονοβόρες και πιο επίπονες και κοπιαστικές. Αλλά εμείς με αυτόν τον τρόπο διαλέγουμε να συνδιαλλαγούμε με το κοινό, με την Αθήνα σήμερα, με τον κόσμο. Γιατί εντάξει, ο καθένας κάνει για δικούς του λόγους θέατρο. Νομίζω ότι είναι και ένας λόγος για τον οποίο κάνουμε θέατρο. Να δούμε πώς μια ομάδα λειτουργεί σήμερα. Μια οποιαδήποτε ομάδα. Από μια παρέα, μια οικογένεια, μια ομάδα θεατρική. Λίγο συλλογικά να πειραματιστούμε και με αυτό. Με τον ίδιο τρόπο συλλογικό βγαίνει και το ποιο έργο θα ανεβάσετε, δηλαδή πώς προκύπτει? Διαβάζει κάποιος από εσάς κάτι και το προτείνει στην ομάδα? Ακριβώς αυτή είναι η διαδικασία
που διαβάζουμε έργα και εν τέλει τα επιλέγουμε. Δηλαδή, το καλοκαίρι είμαστε σε μια διαδικασία που ο καθένας πρότεινε αυτά που ήθελε, τα διαβάζαμε, τα απορρίπταμε ή μας φαινόντουσαν ενδιαφέροντα για κάποια στιγμή. Δηλαδή, συμφώναμε και με τα προβλήματα του καιρού και πώς είμαστε τώρα, ρε παιδί μου. Αυτό το έργο μας το πρότεινε ένα άλλο μέλος που δεν είναι φέτος, δεν παίζει μαζί μας, η Βαλέρια Δημητριάδου, και μας λέει: παιδιά, το διάβασα αυτό το έργο. Διαβάστε το, παρακαλώ, κάντε μια ανάγνωση. Το διαβάσαμε και είπαμε ότι πρέπει να το ανεβάσουμε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στην ανάγνωση. Το διαβάζετε και συλλογικά, δηλαδή, το έργο. Έτσι είναι. Ο καθένας φέρνει τις προτάσεις του φιλτραρισμένες και το διαβάζουμε όλοι μαζί και ανάλογα. Reading group. Ναι, τελείωσε. Και κάπως ενστικτοδός νιώθω εγώ ότι κινούμαστε σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, αν η ανάγνωση κάπως κολλήσει και είναι ταιριαστή, κάπως δημιουργήσει ατμόσφαιρα που μας οδηγεί, δημιουργεί εικόνες ή αμηχανίες, σιωπές, που το παίρνω, το λέω φορμόμενη από τη συγκεκριμένη ανάγνωση, πρώτη ανάγνωση του έργου, νομίζω ότι σχεδόν δεν χρειάζεται, ενώ δεν τίθεται θέμα συζήτηση σχεδόν. Κάπως ξέρουμε ότι αυτή η πρόταση είναι ταιριαστή. Και έτσι είναι και με το ημερολόγιο ενός απατεώνα. Είναι και εικαστικά ενδιαφέρον η παράσταση. Το εικαστικό μέρος, το σκηνικά, ας πούμε, ποιος το αναλαμβάνει, ποιανού ιδέες είναι, πάλι δεν έχετε σκηνογράφο, το κάνετε όλα μόνοι σας? Όχι, ναι, έχουμε σκηνογράφο και η Τίνα Τζόκα μαζί με την Τζέλα Χριστοπούλου. Τζέλα Χριστοπούλου, λοιπόν. Οι οποίες ήταν μαζί μας, ήταν πολύ υποστηρικτικές, γιατί και εμείς αυτό, επειδή δουλεύουμε συλλογικά, το πράγμα κινείται πολύ σταδιακά, οπότε και αυτές προσπαθούσαν πάρα πολύ να βρουν... Είχαν όλη την υπομονή. Πραγματικά, να μας εξυπηρετήσουν και να μας ικανοποιήσουν και να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Θα έλεγα και να συνδιαμορφώσουν, γιατί τελικά αυτό έγινε. Ναι. Άρα στη συγκεκριμένη παράσταση έχουμε μια συλλογική σκηνοθεσία. Έναν σκηνογράφο έχετε μόνο. Γιατί ήταν εξαιρετικά και η χορογραφία. Σα είχε χορογραφίε, ήταν πολύ ωραία. Μάλιστα. Είχαμε έναν υπεύθυνο κίνηση. Ναι. Να το πούμε. Ο Σπύρος, ας πούμε, ανέλαβε ότι η χορογραφία ή και οι μισολογικά κομμάτια ήταν πιο συγκεκριμένα και δουλεμένα και. Μπράβο. Και είχαμε επίσης και η κοπέλα που μας έστεισε τα φώτα, η Σεσίλια Τσελεπίδη. Σαν εξωτερικό συνεργάτη, που είναι και η δεύτερη χρονιά που συνεργαζόμαστε μαζί τη. Και φωτογράφο μα ήταν ο Νίκο Πανταζάρα, που τράβηξε όλε τι φωτογραφίε και όλο το υλικό. Και φυσικά η Χρήση Ματσαγκάνη και η Τζέννη Σερέτη μα έχουν κάνει τι δημόσιε σχέσει. Είστε μεγάλη παραγωγή, χολιγουδιανή δηλαδή. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Να μιλήσουμε λίγο για το ίδιο το έργο. Το ίδιο το έργο είναι ένα από τα πιο περίφημα έργα της ρωσικής δραματουργίας, ας πούμε, που έπαιξε κεντρικό ρόλο στην πρωτοπορία τη ρωσική στον 20ο αιώνα, αλλά στην Ελλάδα ήρθε κάπως αργά, ήρθε δηλαδή το 1990 ήδη, μόλις. Διάβασα στο προσπέκτους της παράστασης ότι είναι διασκευή. Τι ακριβώς είναι? Τι σημαίνει διασκευή, δηλαδή, ενός τέτοιου κλασικού έργου? Τι κάνετε κάτι εσείς? Η Βαλέρια η ίδια βρήκε, επειδή είναι και μισή Ρωσίδα, βρήκε το πρωτότυπο έργο του Οστρόφσκι, γιατί αυτό που κυκλοφορεί μεταφρασμένο στα ελληνικά είναι μετάφραση από μια διασκευή που έχει κάνει ο Στανισλάβσκι πάνω στο έργο του Οστρόφσκι. Γιατί ήταν περίφημη και το ανέβασμα που είχε κάνει ο ίδιος. Στο ημερολόγιο ενός απατεώνα είναι διασκευή. Είναι πιο διαδεδομένη από το πρωτότυπο. Αλλά η Βαλέρια βρήκε το πρωτότυπο, το μετέφρασε η ίδια από τα ρώσικα και αυτό το υλικό που μας έδωσε, εμείς μέσα από τη δουλειά που κάναμε και το συσχετισμό που κάναμε, θα έλεγα, με τη σημερινή ισχύουσα κατάσταση, θα έλεγα, αυτή είναι η διασκευή που έχουμε κάνει. Ναι. Η ιστορία είναι αυτή ακριβώς, δηλαδή η δομή της ιστορίας υπάρχει κανονικά. Η διασκευή, θα έλεγα, ότι είναι τα κομμάτια που εμείς εισάγουμε από το σήμερα. Εμφανώς φαίνονται δηλαδή στο έργο. Να ρωτήσω κάτι. Τι σχέση έχει λοιπόν ένα έργο που είναι πάνω από έναν αιώνα με το σήμερα? Πώς δηλαδή κάνετε τη σύνδεση με τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα, που είναι δραματική, κάθε άρρο παρακομική? Στην προκειμένη, το ίδιο το έργο έχει απόλυτη σύνδεση με το σήμερα. Άλλα έργα προσπαθούν να έρθουν στο σήμερα με επιβεβλημένη σκηνοθεσία του σήμερα. Το συγκεκριμένο έργο αφορά καταστάσεις και συνθήκες που είναι τόσο γνώριμες με το σήμερα και δεν έχουν αλλάξει καθόλου εδώ και 150 χρόνια, ας πούμε, που είναι γραμμένο το έργο.
που από μόνο του δεν χρειάστηκε καμία δική μας παρέμβαση για να κάποιος που το βλέπει να αντιλαμβάνεται καταστάσεις του σήμερα. Ποιες είναι αυτές οι καταστάσεις που είναι κοινές και στο έργο και σήμερα στην Ελλάδα? Ας πούμε το να εκμεταλλεύεται κανείς τις περιστάσεις για να, δεδομένων των συνθήκων και του πώς είναι φτιαγμένος ο κόσμος, το να εκμεταλλευτεί προς όφελός του κάτι που έτσι κι αλλιώς δεν λειτουργεί, δεν είναι αληθινό, είναι ψεύτικο, είναι υποκριτικό, συμβαίνει κατά κόρον όμως, ακόμα και σήμερα, και πιθανόν θα συμβαίνει για πολύ καιρό ακόμα. Οπότε αυτό είναι πολύ, πολύ μεγάλος συνδετικός κρίκος με το σήμερα και την αναζήτηση των ανθρώπων για το πώς να ζήσουμε σε μια κοινωνία, ας πούμε. Η επιλογή, ας πούμε, του βασικού ήρωα να εξαπατήσει κάποιους άλλους, που το ονομάζει και ο ίδιος σχέδιο, είναι ο μοναδικός τρόπος σε αυτή την κοινωνία να εξελιχθεί ο ίδιος, να διεκδικήσει αυτά που θεωρητικά του ανήκουν. Και αυτό ισχύει και σήμερα. Δηλαδή, σε μια ισχύουσα κατάσταση που είναι δεδομένο, και αυτό που αναφέρεται και στο κείμενο, και το βίσμα, και η γνωριμία, και το κουμπαριλίκι. Και αυτό ακριβώς κάνει και το έργο. Γι' αυτή την κατάσταση μιλάει το έργο. Αυτή να φυγείται. Ο μόνος τρόπος είναι να γίνεις ένα κομμάτι αυτής της κατάστασης. Οπότε αυτός ο άνθρωπος υπάρχει σήμερα, σίγουρα. Για μένα, όπως είπε και ο Σπύρος, είναι διαχρονικό το έργο. Δηλαδή και πριν από 50 χρόνια να πεζόταν και πριν από 100 και που γράφτηκε. Είναι διαχρονικό μάλλον, γιατί τονίζει αυτό το δυτικό τρόπο σκεπτικό του καπιταλισμού, γιατί αναφέρεται και ο καπιταλισμός, ας πούμε, μέσα. Του να ανέλθει κάποιος σκεπτόμενος μόνο τον εαυτό του, έχοντας ως όραμα πολλά λεφτά, μια καλή θέση και η λογική του φιλελευθερισμού, νέο φιλελευθερισμού, ελευθερισμού μάλλον, που λέει ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δηλαδή δεν πειράζει το ποιον μπορεί να καταστρέψω, το πόσα πτώματα θα πατήσω για να έχω τέλος πάντων το ιδανικό που μπορεί να είναι το τεράστιο σπίτι, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά, χωρίς να σκεφτόμαστε το συνάνθρωπο. Οπότε σε αυτό το έργο βλέπουμε κάποιες καρικατούρες, ως κάπως έτσι τις αντιμετωπίσαμε, ή στερεότυπα περισσότερο. Γραφικούς χαρακτήρες που συναντάμε διαρκώς σήμερα. Που μπορεί κάποιος να τους πει καρεκλοκένταυρος, ας πούμε. Γραφικούς που έχουν πολύ μεγάλη ισχύ στην κοινωνία, αλλά οι θέσεις τους, οι γνώσεις τους, οι πραγματικές δεν είναι ένα τίποτα. Οπότε ο ήρωάς μας, ο απατεώνας, που για μας ήταν και λίγο επαναστάτης, δηλαδή τον είδαμε και ως τέτοιο και όχι ως απατεώνα, γι' αυτό μάλιστα δεν ξέρω αν το είπατε, ότι επιλέξαμε να μην ονομάσουμε το έργο με τον αυθεντικό, τον πρωτότυπο τίτλο, το ημερολόγιο ενός απατεώνα, γιατί για μας... Και αυτό, τέλος πάντων, της διασκευής. Γιατί για εμάς δεν ήμασταν σίγουροι κατά πόσο αυτός ο άνθρωπος είναι απατεώνας. Δηλαδή, όταν βλέπει κάποιος τη σαπίλα ενός συστήματος και λέει ότι αφού έτσι λειτουργεί ο κόσμος, τι να κάνω, θα γίνω μέρος τους. Θα πω στον καθέναν αυτά που θέλει να ακούει, αυτά που κάνουν όλοι. Αυτά που κάνουν όλοι, και στο τέλος θα τους εκθέσω, λέει. Θα τους δείξω την αλήθεια κατάματα. Κάτι που όντως κάνει. Άρα μάλλον για μας δεν είναι ακριβώς απατεώνας. Θέλω να πω ότι εδώ που έφτασε η κουβέντα, είναι λίγο επικίνδυνο να θεωρήσουμε τον ήρωά μας ήρωα. Σωστό είναι γι' αυτό βέβαια, ναι. Κάτι που δεν θέλαμε. Όχι, δεν θέλουμε να το πούμε αυτό. Γιατί και αυτός ο άνθρωπος έχει τα ελαττώματά του. Δεν νομίζω ότι έχει επιλέξει να κάνει όντως μία επανάσταση. Έχει επιλέξει έναν δρόμο που τον βάζει μέσα στο σύστημα. Τον κάνει ίδιο με αυτούς τους οποίους κατακρίνει. Που αυτό το σύστημα νομίζω περιλαμβάνει όλο το φάσμα της κοινωνίας, και της τότε και της τώρα, από μία δυσιδαίμον, ας πούμε, πλούσια που πιστεύει σε μέντιμ και μάγισσες, σε... γεράκους, γερουσιαστές, καπιταλιστές, δεξιούς, μέχρι συνδικαλιστές, αριστερούς, ιδεολόγους. Περιλαμβάνει όλο το φάσμα της κοινωνίας, ένα σύστημα που το θρέφουμε εμείς οι ίδιοι
και μπαίνει και ο ήρωας μέσα σε αυτό το σύστημα και γίνεται ένα με αυτό. Της αστικής κοινωνίας. Της αστικής κοινωνίας. Αποκλειστικά. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το συγκεκριμένο έργο δεν το επιλέξαμε με κάποιο ζήτημα επικαιρότητας, αλλά πιο πολύ αν μας αγγίζει ανθρώπινα τα θέματα που πραγματεύεται. Δηλαδή, εφόσον το ότι υπάρχει υποκρισία στις ανθρώπινες σχέσεις είναι κάτι ανθρώπινο, δεν έχει να κάνει ούτε με την επικαιρότητα, ούτε με την πολιτική κατάσταση της χώρας και του κόσμου τη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή. Εφόσον υπάρχει ως ανθρώπινο στοιχείο, θα υπάρχει πάντα, δυστυχώς το συγκεκριμένο, και με αυτή τη σκοπιά προσπαθήσαμε να το πλησιάσουμε. Δεν μας απασχόλησε γενικά να κάνουμε ένα πολιτικό σχόλιο σε κάποια επικαιρότητα. Ναι, απλώς βλέποντας το έργο, εντάξει, μπορεί κάποιος εύκολα να το συνδέσει με την κατάσταση που υπήρχε στη Ρωσία από τα μέσα, ας πούμε, του 19ου αιώνα και τη ριζοσπαστικοποίηση που θα οδηγήσει τελικά στη ρωσική προσωπορία, στην επανάσταση κτλ. Και μου έκανε κάποιος, σκέφτηκα την αναλογία σε μια εποχή μάλλον συντηρητικής οπισθοδρόμησης που ζούμε σήμερα. Στο μυαλό μου τουλάχιστον έκανε μεγάλο κοντράστ ο ριζοσπαστισμός του έργου στην τρομερά συντηρητική, νεοσυντηρητική επέλαση τη σημερινή. Σίγουρα αυτό που είναι πολιτικό μεν, αλλά κυρίως κοινωνικό, είναι ότι αντί να μπει κανείς στη διαδικασία να αλλάξει αυτό που δεν του αρέσει, αναγκάζεται να ενσωματωθεί και αυτό να διαιωνίζεται. Και αυτό είναι αυτό που θα διαλέξει ο περισσότερος κόσμος. Και είναι κατανοητό. Και είναι όχι ανθρώπινο. Μόνο αυτό, το ονομάζει και επανάσταση. Εγώ εκεί τα εστίαζα. Ότι είναι πολύ εύκολο γι' αυτό να το ονομάσει επανάσταση. Έκανε κάτι που πριν δεν θα έλεγε ότι δεν θα το κάνει. Και τώρα. Συγγνώμη, και το ζήτημα που εμένα προσωπικά τώρα με απασχολεί είναι το πώς μπορεί κάποιος να βγει καθαρός μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει με ευγενή κίνητρα, αλλά δεν νομίζω ότι κανένα συμφωνεί ότι θα βγει ο ίδιος που μπήκε. Και θα αλλάξουν, ναι, θα βγει αλόβητος από όλη αυτή τη διαδικασία. Πόσο ακόμα θα παίζει την παράσταση, δεν είπαμε, γιατί είναι κρίσιμο αυτό. Η παράσταση είναι μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη, μέχρι 11 Απριλίου. Παίζουμε εδώ στο θέατρο 104, Ευμολπιδών 41. Μετά θα εξορμήσουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη 28-29-30 Απριλίου. Και επειδή φαίνεται ότι κάτι καλό γίνεται. Είναι για μένα το θέατρο. Κάτι καλό γίνεται, ναι. Ήταν φυσικά. Μπορεί να πάει και του χρόνου, αν υπάρχει διάθεση.